ρόλος της Ελληνίδας μάνας στην ορθή διαπαιδαγώγηση των μαθητών μας είναι αναμφισβήτητος. Πάντα, πίσω από έναν καλό μαθητή, κρύβεται ο διαρκής μόχθος και το άγρυπνο βλέμμα της Ελληνίδας μάνας. Η επιμέλεια, η ευγένεια, η φιλομάθεια είναι μερικές από τις αξίες που η οικογένεια και κυρίως η μητέρα καλλιεργεί στα παιδιά της. Μαμά, μανούλα, μανουλίτσα, μητερούλα, μαμακουλίνα, μάμι είναι μερικά μόνο από τα υποκοριστικά με τα οποία τα παιδιά δείχνουν την τρυφερότητά τους απέναντι στη μητέρα τους. Ας παρακολουθήσουμε όμως μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα από αυτό το έπος καθημερινής φροντίδας και αδιάκοπης ενασχόλησης της Ελληνίδας μάνας με τα παιδιά της. Πραγματικά, δεν υπάρχει ώρα της ημέρας που η Ελληνίδα μάνα να μην ασχολείται με την πρόοδο, την υγεία και την καθαριότητα των παιδιών της. Η μαμά. Κωνσταντίνε, παιδί μου, τι θέλει η μαμά μου? Τα γνωστά, κύριε. Φέρε μου το τηλέφωνο, Κωνσταντίνε. Καλημέρα σας. Ναι, βεβαίως. Ναι, είναι καλά ντυμένος. Βέβαια, είναι πολύ καλό παιδί. Μην ανησυχείτε. Ναι, είναι διαβασμένος, μια χαρά, όλα εντάξει. Μισό λεπτό. Για καλά. Δυστυχώς, δεν έχει πλύνει τα δόντια του σήμερα. Φυσικά, πώς θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το διαρκές, το άοκνο ενδιαφέρον μιας μάνας για τη σωστή διατροφή των παιδιών της. Μάνα, έχω μάθημα. Πόσο μάλλον, όταν το απαιτητικό πρόγραμμα των μαθητών απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή της μητέρας σε μια πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μα δεν το ξέρω, ρε μαμά! Αχ, Χριστέ! Η Ελληνίδα μάνα κάνει πάντα ό,τι μπορεί για να έχει το παιδί της το σωστό φαγητό την κατάλληλη στιγμή. Συγγνώμη, κύριε. Γεια σου, να συζητούν επί κάτω στη γραμματεία. Τι έγινε, ρε παιδιά? Κύριε Άσπα, τι έγινε? Παιδί μου, σε θέλει η μητέρα σου έξω, στα κάγκελα. Έλα ρε μάνα, τι έχει? Έλα αγάπη μου, το φαγητάκι σου. Έλα. Ανοίξε το ματάκι κι άλλο κι άλλο. Έλα το καραβάκι. Μπράβο στο λιμανάκι. Μπράβο το παλικάρι μου. Μπράβο. Έλα, λίγο ακόμα. Μπράβο, χαρά μου. Έτσι θα γίνεις μεγάλο παλικάρι. Μπράβο. Λίγο ακόμα. Άντε, και την μπουκίτσα ακόμα μία. Έλα ακόμα μία. Μπράβο το παιδί μου, μπράβο. Έλα, θα σου πέσει, πρόσεχε. Πόσες φορές πάει για τα νύχια? Απαγορεύεται. Πόσες φορές θα το πω. Πόσες. Όταν οι μαθητές προβαίνουν σε πράξεις παραβατικότητας στο χώρο του σχολείου, η Ελληνίδα μάνα θα παρέμβει και με το δικό της μοναδικό τρόπο θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Μισό λεπτάκι, καλημέρα σας, τι κάνετε? Γεια σας κυρία Λένη μου, καλά είστε και εσύ εδώ, παιδί μου, πήγαινε μέσα, σε παρακαλώ. Πήρες, άντε, χάμη μάθημα το σιώμα. Τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά? Καθίστε, μην. Ναι, ευχαριστώ, παρακαλώ. Εδώ, καθίστε, εδώ να πάμε λίγη τη ρόπιτα, την έφερα τώρα την έκανα από το φούρνο, την ροπιτούλα. Σας μυρίζει, ναι, φάτε μια κατοπιτσετούλα, κάτι δεν έχει. Ναι, ναι.
Πόπης είμαι. Της είπα χθες το βράδυ, πήγαμε σε ένα γάμο, κυρία Μπέτσου, μια εκδήλωση, ένα κάτι της. Της είπα χθες το βράδυ να πιάσει λίγο να το ξεμάψει στο Μιχάκι, δεν το ξέρω. Της πάει όμως, δεν μπορείτε να πείτε. Είναι εξαιρετική. Αλλά τέλος πάντων, εγώ της είπα, κυρία Μπέτσου, το πρωί δεν ξύπνησα και εγώ ξενυχτήσα, μην καταλαβαίνετε. Όμως μετά σηκώθηκα, έδειξε τραπεζούλα και ήρθα. Ναι, αλλά δεν με είπατε τι θέλετε. Πώς τη θέλω, κυρία Ελένη μου, πώς τη θέλω. Δεν με λένε Ελένη, κυρία μου, στα παιδιά σας καλά. Δεν πήρα, πώς το λένε. Πινελόπη. Η Ελληνίδα μάνα δεν σταματά ποτέ να ενθαρρύνει τα παιδιά της και να τα οδηγεί στο δρόμο της γνώσης και της επιτυχίας. Όταν νιώσει ότι το παιδί της, έστω και προσωρινά, χωλαίνει σε ένα γνωστικό αντικείμενο, θα παρέμβει δυναμικά για να το καθοδηγήσει στο δύσβατο, πολλές φορές, μονοπάτι της επιτυχίας. Μαρίνα, Μαρίνα, δεν σηκώνεις το χέρι σου. Υποτίθεται χθες όλο το απόγευμα τα κάναμε παρέα. Μπορείς να μου πεις τι συμβαίνει. Στη συνέχεια αφηρημένη. Άσε με ρε μαμά πια. Άσε με, θα μου πεις εμένα άσε με. Θα σου πω εγώ τι έχει να γίνει το βράδυ. Άφησε το παιδί ήσυχο να αποφασίσει μόνο. Το έχει τρελάνει. Ουχ, μωρή μαμά και στη συνέχεια μέσα στη μέση. Καλά σου λέει. Καλά. Καλά σε ποιον πεις καλά, ε. Το βράδυ θα σου πω εγώ. Καλά τα θα. Ποιος μπορεί αλήθεια να μείνει ασυγκίνητος μπροστά στο ενδιαφέρον της Ελληνίδας μάνας για την υγεία του παιδιού της? Ποιος μπορεί να προβλέψει καλύτερα τους κινδύνους που ελοχεύουν στην παραμικρή αμοιχή, αν όχι η Ελληνίδα μάνα? Πονάει, τσούσε το δαχτυλάκι μου! Όλα καλά, τελείωσε, αυτό ήταν. Μην ανησυχείς. Δεν είναι τίποτα. Πού το παιδί, Εδώ είναι, κυρία μου. Τι μωρό μου. Δεν έχει τίποτα, σκίστηκε με μία σελίδα από ένα τετράδιο και είναι μια χαρά, δεν τρέχει. Δεν βλέπω και πολύ μια χαρά, αγάπη μου, τι έχεις πάθει, τι θα μου λέτε. Όλα καλά, δεν έχει τίποτα. Μη στενοχωριές, αγάπη μου, μη στενοχωριές. Θα σε πάω στα καλύτερα νοσοκομεία του κόσμου, θα γίνεις καλά, στο υπόσχο. Όταν όμως η Ελληνίδα μάνα καταλάβει ότι το παιδί της επικαλείται λόγους υγείας για να κάνει κοπάνα από τα μαθήματά του, τότε επιστρατεύει όλη της την αυστηρότητα για να το επαναφέρει στην τάξη. Μα κυρία μου, το κορίτσι έχει πάρα πολύ πυρετό. Πρέπει να γυρίσει σπίτι. Δεν έχει να πάει πουθενά. Να επιστρέψει αμέσως στο τμήμα της. Η μικρή ψήνεται στο πυρετό. Πολύ, πεινάς. Έχει πρωινό. Εγώ πάντα πεινάω. Είναι παροιμιώδης η ενασχόληση της Ελληνίδας μάνας με την αρετή των παιδιών της. Το μητρικό της ένστικτο και η διαρκής της επαγρύπνηση την προειδοποιούν για όλους εκείνους τους κινδύνους που επαπειλούν την αθωότητα και την αρετή των βλασταριών της. Τι κάνεις με το παιδί μου? Τίποτα, φίλη μου είναι. Ρε μαμά, ας το παιδί, φίλος μου είναι. Τι φίλος και ξεφίλος, τα ξέρω από αυτά. Αποστόλη, τι πράγματα είναι αυτά, τι βλέπω, τι κάνει το χέρι της μες στο χέρι σου? Τι κάνεις εδώ, άσε εμείς. Και είναι εκείνη που θα δώσει την τελική έγκριση ακόμα και για το πιο αθώο φλερτ με το άλλο φίλο. Εγώ είμαι η μαμά του Απόστολου. Εγώ είμαι η μαμά της Κατερίνας. Καλά να σου πω, νομίζω ότι
κάπου σε ξέρω. Και εγώ κάπου σε ξέρω. Από το γυμναστήριο. Στη Γλυφάδα. Πιλάτε. Αχ, δεν το πιστεύω. Μα, τι κάνεις. Για χαρά εσύ. Η κορούλα σου. Ο γιώκα σου. Καλέ, τι εξαίσιο. Η καλούλα και εγώ έτσι και το είδα το κορίτσι και λέω τι καλό κορίτσι είναι αυτό μόλις την είδα. Βέβαια στην αρχή έτσι σε καταλαβαίνω και εγώ έτσι στην αρχή αγχώθηκα. Ναι. Αλλά τώρα πολύ δεν το συζητώ. Άρα και εγώ. Πότε θα πάμε για καφέ. Ναι, δεν θα είμαστε με τα παιδιά μας. Δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ. Χάσω από τα μάτια μου. Τα ρεύματα, η ψύχρα, ακόμα και η ανοιξιάτικη δροσούλα είναι θανάσιμη κίνδυνη για την Ελληνίδα μάνα. Η προνοητικότητά της στο ντύσιμο του παιδιού θωρακίζει την υγεία του, χαρίζοντας το ροδομάγουλο φιντάνι της πολλά χαμόγελα χωρίς κανένα ίχνος ενοχλητικού βήχα. Μερούλα, ξέχασες το κουφάζω στο σπίτι μου, το έφερε η μαμά σου για να με κρυώσει. Κάπου εδώ όμως, με τη γλυκιά παρουσία της Ελληνίδας μάνας να ζεσταίνει τις καρδιές μας, ολοκληρώνουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα. Αλλά να ξέρετε ότι με όλες τις υπερβολές η αγάπη της μητέρας προς το παιδί της είναι η πιο άδολη, η πιο ολοκληρωμένη αγάπη που μπορούμε να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί αυτή η ταινία ουσιαστικά ανήκει στους μαθητές μου, θα ήθελα να κάνω μια μικρή αφιέρωση στη μητέρα μου. Έλα εδώ, παιδί μου, έλα.